Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τη στιγμή που οι τουρκικές προκλήσεις συνεχίζονται δίχως προηγούμενο, τα βαθιά πολιτικά ζητήματα που πηγάζουν από την ίδια την κοινωνία που βάλεται ποικιλότροπα παραμένουν πάντα σε πρώτο πλάνο, στο φόντο της βίας και των πολλαπλών κρίσεων. Μέσα σε όλα, η πανδημία είναι ακόμη εδώ, όπως και οι κίνδυνοι για πυρκαγιές, καθώς αρκετές σήμερα ξέσπασαν στην Πελοπόννησο. Αύριο, δε, σε ό,τι αφορά στην περιοχή μας, τα βλέμματα θα στραφούν στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου επιτάπητος θα τεθεί το θέμα του δρόμου Πύργος Τσακώνα. Πριν τα δούμε λεπτομερώς όλα αυτά όμως, να ξεκινήσουμε με την οικονομική ύφεση που εδραιώθηκε για μία ακόμη φορά στην Ελλάδα, απλώνοντας το πέπλο της στα νοικοκυριά, καλύπτοντας και το παραμικρό ψήγμα ελπίδας για τη συνέχεια, με το μέλλον να διαγράφεται από αβέβαιο μέχρι δυσίωνο. Τη στιγμή που η οικονομία πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, με τον πληθωρισμό να εκτροχιάζεται, η κατάσταση για τα νοικοκυριά παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τους πολίτες σε μια οικονομική, αν μη τι άλλο, περιδίνηση. Πρώτον, η μείωση τη σύνταξη. Και δεύτερον, όλα τα ακρίβεια. Το ηλιέλαιο που φτιάχνει εδώ πέρα ο άνθρωπο είναι πιο ακριβό από το ελαιόλαδο. Τι περιμένεις? Έχουν ανέβει όλα πάνω, ακριβά. Κρίση μεγάλη, έχουμε πτώχεια και το άσε να πάνε. Δεν πάμε καλά. Στοχούς πάντοτε είναι δύσκολα. Για τους οικονομημένους δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σε αυτό το τελευταίο εμπεριέχεται μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Άλλωστε, ακόμη και η στήριξη που δίνει η κυβέρνηση, ύστερα και από τις τελευταίες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τους ίδιους τους πολίτες, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί. Ποια στήριξη? Στήριξη χωρίς πατερίτσες. Είναι ψεύτικη. Είναι ψεύτικη. Τα είναι ψίχουλα. Ο φτωχός πάντοτε θα είναι φτωχός. Με τις τιμές σε καύσιμα, ενέργεια και φυσικά τα είδη πρώτης ανάγκης να εκτινάσονται στα ύψη, οι καταναλωτές ζητούν το αυτονόητο. Ένα σύστημα που να παίρνει από τους πλούσιους και να δίνει στους φτωχούς. Να φύγει από πάνω και να ξεκουμπιστεί. Αλλάξουν οι κυβερνήσεις, εγώ, τι θέλει η κυβέρνηση. Περιμένει ο Υπουργός Οικονομικών να πεθάνουμε μερικοί για να γλιτώσει από τη σύνταξη. Είναι και αυτό μια άποψη, όπως και να το κάνεις. Και να έρθουμε τώρα στο μείζον ζήτημα των υποδομών, από τις οποίες εξαρτώνται πολλά, είναι αλήθεια. Όπως είπαμε νωρίτερα, στην Πελοπόννησο τα βλέμματα όλων στρέφονται στο Πάτρα Πύργος, με την απόλυξη του δρόμου στην Τσακώνα να απασχολεί τους φορείς, και με ενδιαφέρον αναμένεται η σύσκεψη αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου. Για το θέμα θα μας δώσει λεπτομέρειες. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο διευθυντής ενημέρωσης του σταθμού, Θέμης Κανελόπουλος. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα. Ναι, ουσιαστικά από αύριο νομίζω ότι θα αρχίσει να εξαντλήγει το κουβάρι. Είχαν προηγηθεί κάποια επεισόδια και με τη σύσκεψη φορέων αλλά και με τις πιέσεις που είχαν υπάρξει από πολιτικούς παράγοντες. Κυρίαρχα όμως με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Μεσσηνία, που και τότε τέθηκε το αίτημα σχεδόν από όλους. Δεν είχαμε λάβει κάποιες απαντήσεις συγκεκριμένες τότε και προφανώς δεν λάβαμε απαντήσεις, γιατί έχει προγραμματιστεί η αυριανή σύσκεψη, ευρεία σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και αναμένεται να είναι όλοι εκεί. Η πρόσκληση που έχει γίνει απευθύνεται προς τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά. Εκεί θα είναι οι αρμόδιοι από το υποδομών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ο Κώστας Καραμαλής, ο Υπουργός Υποδομών ο Γιώργος Καραγιάννης. Και αναμένεται να είναι αβαθμισμένη γενικά αυτή η σύσκεψη, γιατί έχουν κληθεί και οι Υπουργοί Επικρατείας, ο Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Άκης Κέτσος, όπως και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης. Από την παρουσία σχεδόν της μισής κυβέρνησης, να το πούμε έτσι, για αυτό το θέμα, κατανοεί κανείς το πόσο μεγάλη και αναβαθμισμένη σε επίπεδο τουλάχιστον για το αύριο των υποδομών της Πελοποννήσου διαφέρεται η αυριανή σύσκεψη, στην οποία θα είναι παρόντες και το πολιτικό προσωπικό των δύο νομών, οι βουλευτές Ηλίας, η Διονυσία Βγερνοπούλου, Κώστα Τζαβάρας και Ανδρέας Νικολακόπουλος, από τη Μεσσηνία ο Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο Μίτσος Χρυσομάλης και ο Περικλής Μαντάς, αλλά και οι περιφερειάρχες Πελοποννήσου, ο Παναγιώτης Νίκας και ο Νεκτάριος Φαρμάκης. Μέχρι τώρα οι δηλώσεις δείχνουν ότι όλοι ψάχνουν να βρουν και απαντήσεις, συγκεκριμένες απαντήσεις, έναν οδικό χάρτη που θα μπορούσε άμεσα να δρομολογήσει την υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου, του Πύργου Καλονέρο Τσακώνα, για να κουμπώσει το δαχτυλίδι των οδικών αξιών στην Πελοπόννησο. Αυτές οι απαντήσεις σίγουρα προδιαθέτουν δύο τμήματα, αν θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Το ένα είναι το Πύργο Καλονέρο, που έχει την σημαντική διαφοροποίηση στο τμήμα στο πέρασμα της λίμνης από τον, στο πέρασμα του δρόμου από τη λίμνη του Καϊάφα. Ενδεχόμενα εκεί εξεταστεί
ένα ζήτημα ανατολικής χάραξης. Μάλιστα, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα που είχε πραγματοποιηθεί η σύσκεψη στον Δήμο Ζαχάρος και όπως μας είχε πει και ο Δήμαρχος Ζαχάρος, ο κ. Αλεξανδρόπουλος, η ανατολική χάραξη δεν κοστίζει τόσο όσο φαίνεται και ενδέχεται και πρέπει, σύμφωνα με τον ίδιο, να υπάρξει μια μελέτη κόστος-οφέλους, έτσι ώστε για να φανεί και να καταδειχθεί το πόσο τέλος πάντων μπορεί να πάει παραπάνω από τον σχετικό προϋπολογισμό το συγκεκριμένο. Μια τέτοια ενδεχόμενη παρέμβαση. Από την άλλη έχουμε και το τμήμα Καλού Νερού Τσακώνα που είναι σε καλύτερη, θα λέει κανείς, εικόνα σε ό,τι έχει να κάνει με τις μελέτες που υπολείπονται κάποιες επαναεπικαιροποιήσεις. Φαντάζομαι ότι κάτι τουλάχιστον πιο συγκεκριμένο θα έχουμε από την αυριανή συσκέψη. Και το λέω πιο συγκεκριμένο γιατί αυτά τα πράγματα που είπα τώρα λίγο πολύ στις τοπικές κοινωνίες ήταν γνωστά, λίγο πολύ σε όλους μας ήταν γνωστά. Βέβαια από τη στιγμή που γίνεται σε τόσο υψηλό επίπεδο και με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου, όχι απλά και μόνο σε ένα υπουργείο όπως είναι το Υπουργείο Υποδομών στην συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω ότι καταδεικνύει ότι όλοι δείχνουν την διάθεση να βάλουν μπροστά αυτό το πολύ σημαντικό οδικό τμήμα και να κουμπώσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, το ΒΕ της Πελοποννήσου, το δαχτυλίδι της Πελοποννήσου. Αυτό φυσικά θα μπορούσε να έρθει μόνο μέσα από την σύμβαση παραχώρησης Ολυμπίας Οδού. Μας το είχε πει και ο κύριος Παπανικόλαος που είχε μιλήσει πρόσφατα στην τηλεόραση Best. Νομίζω πάντως ότι αύριο θα αρχίσει να μπαίνει ένας πιο συγκεκριμένο, θα αρχίσει να γίνεται πιο συγκεκριμένο το μοτίβο των εξελίξεων για το συγκεκριμένο θέμα. Είναι στις προτεραιότητες κάθε κυβέρνησης, είναι στις προτεραιότητες κάθε υπουργείου. Όσο αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να κάνουμε με προτεραιότητες, έχουμε να κάνουμε με την αναγκαιότητα ανάπτυξης μιας ολόκληρης περιοχής. Μιλάμε για μία ακόμη φορά για τα αυτονόητα. Να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως αναφέρεις, το ότι θα έχουμε αυτήν την ευρεία σύσκεψη, η οποία, να θυμίσουμε, το είπε στην αρχή με έναν τρόπο ότι έρχεται ύστερα από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Περίμεναν όλοι να ακούσουν εξέλιξη για την απόλυξη του δρόμου, για το αν θα φτάσει τελικά το αυτονόητο, έτσι, στη Μεσσηνία, αυτό το σπουδαίο αναπτυξιακό εργαλείο. Μιλάμε για ανθρώπους που χάνονται στην περιοχή κάθε μέρα σχεδόν. Και έρχεται λοιπόν ύστερα από την επίσκεψη αυτή του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος καλώς, αφού δεν είχε κάτι να πει, δεν ανέφερε. Όλοι περίμεναν να αναφερθεί σε αυτό και να δούμε αύριο λοιπόν πώς θα έχουν τα δεδομένα. Έχουμε ακούσει πολλά και από την Ευρώπη, έχουμε ακούσει για το θέμα της χρηματοδότησης. Δεν ξέρω αν θα βγει κάτι, δεν ξέρω αν είναι αισιοδοξής. Ας περιμένουμε. Κοιτάξτε να δείτε, δεν φαντάζομαι ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι περισσότερο από αυτά που ανέφερα. Προφανώς είναι συγκεκριμένα τα δεδομένα. Είμαστε όμως αισιόδοξοι από την άλλη πλευρά γιατί αναβαθμίζει αυτή η συγκεκριμένη σύσκεψη το αίτημα που υπήρχε. Δηλαδή μέχρι τώρα το συζητούσαμε σε επίπεδο Μεσσηνίας, το συζητούσαμε σε επίπεδο Ηλίας, άντε και σε επίπεδο Υπουργείου Υποδομών. Τη στιγμή που μπαίνει με την συμμετοχή και εδώ το πλησίου συνόλου της κυβέρνησης και όλων σε ένα τραπέζι, προφανώς θα πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένες απαντήσεις. Γι' αυτό και είπα στην αρχή ότι θα δούμε τα δεδομένα πολύ πιο συγκεκριμένα σε ένα μοτίβο που έχει να κάνει με έναν οδικό χάρτη που θα ξέρουμε ότι θα γίνει 1, 2, 3 και πότε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία το πότε πια, για να μπει μπροστά το οδικό αυτό τμήμα. Το μεγαλύτερο ωστόσο ενδιαφέρον έγκυται με το τι θα γίνει με το πέρασμα του δρόμου από την περιοχή της λίμνης στο Καϊάφα, εκεί όπου και υπάρχει η απόφαση από το Συμβουλίο της Επικρατείας. Νομίζω ότι αύριο θα ξεκαθαριστούν πολλά και θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα ξεκαθαριστούν πολλά και θα έχουμε απλά μια συζήτηση για να την κάνουμε σε επίπεδο πλέον πολύ υψηλό. Μακάρι να υπάρξει κάποια προοπτική. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θέμη, για το ρεπορτάζ. Θα δούμε πολλά περισσότερα αύριο προφανώς και να έρθουμε τώρα ξανά στα της οικονομίας και την μοναδική αχτίδα φωτός που μπαίνει από τα παράθυρα του τουρισμού με την αισιοδοξία για τη συνέχεια συγκρατημένη. Τη μερίδα του Λέοντος, ακριβώς λόγω των συνθήκων που έχουν διαμορφωθεί στην οικονομία στο φόντο αυτής της νέας κρίσης που έχει εντριωθεί στη χώρα, για την οποία μιλήσαμε και νωρίτερα, μοιάζει να κερδίζουν προορισμοί εύκολα προσβάσιμοι, οδικός και φυσικά οικονομικοί. Ανάμεσά τους και η Πελοπόννησος, με τη Μεσσηνία να κρατά φέτος τα σκύπτρα. Άνθηση των road trips και το καλοκαίρι του 2022 λόγω του κόστους μετακίνησης και του COVID-19 στις περιοχές που τραβούν το τουριστικό ενδιαφέρον το φετινό καλοκαίρι και η Πελοπόννησος λόγω του καλού οδικού δικτύου και την πλήθωρα επιλογών. Λόγω της ακρίβειας στη δεδομένη χρονική στιγμή αλλά παράλληλα και λόγω της πανδημίας του κορονοϊού ο κόσμος βλέπουμε πραγματικά να επιλέγει τους οδικούς προορισμούς και ιδιαίτερα της Πελοποννήσου. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Καλαμάτα, την Μάνη και τον Ναύπλιο να αποτελούν τους top προορισμούς
για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η ζήτηση για ακίνητα εγγεγραμμένα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Πελοπόννησο έχει αυξηθεί το φετινό καλοκαίρι κατά 135% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η Καλαμάτα διαθέτει 694 ακίνητα σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, καταγράφοντας αύξηση σε σχέση με τις ημέρες της Πρωτομαγιάς κατά 28,28%. Η αύξηση των εγγραφών σε ακίνητα σε βραχυχρόνιες μίσθωσης κατά 28,28% σε σχέση με τις ημέρες της Πρωτομαγιάς και κατά 12% σε σχέση με τις ημέρες του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή περίπου πριν 14-15 ημέρες. Γενικότερα, τη φετινή χρονιά βλέπουμε ότι η αύξηση της ζήτησης σε ακίνητα για γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις εν το χρονικό διάστημα Ιούνιος με Αύγουστο του 2022 είναι αυξημένη κατά 135% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021. Η άγρια φύση στη Λακωνική και τη Μεσσηνιακή Μάνη, το ξεχωριστό ναύπλιο και η πληθώρα επιλογών σε παραλίες σε συνδυασμό με την εύκολη προσβασιμότητα της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας αποτελούν διαχρονικούς οδικούς προορισμούς τόσο για εγχώριους όσο και για αλλοδαπούς ταξιδιώτες. Είναι μια χρονιά η οποία βλέπουμε ότι η Πελοπόννησος και ιδιαίτερα η περιφέρεια Πελοποννήσου κερδίζει εντυπώσεις. Σκεφτείτε ότι τα γεγραμμένα κίνητα στην περιφέρεια Πελοποννήσου το 2021 ήταν 3.613 και πλέον το 2022 είναι 5.409, καταγράφοντας αύξηση 49%. Στην εξίσου συμπαίνουν και οι εξωτικές κατοικίες, αφού δεν είναι λίγοι εκείνοι που τις επιστρατεύουν προκειμένου να τις νοικιάσουν και με τα έσοδα να ανακουφίσουν τον οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Λόγω της αυξημένης ζήτησης που καταγράφεται ήδη από πριν το Πάσχα, πάρα πολλοί ιδιοκτήτες φετινή χρονιά για να εξορροπήσουν κάπως τα έξοδα της φετινής χρονιάς έχουν μπει σε διαδικασία οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν σε φίλους τους ή να πάνε ή να μην κάνουν διακοπές στο εξοχικό τους και να το εγγράψουν σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Γενικότερα, η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί μέρος του νέου μοντέλου τουρισμού. Πολλά αλλάζουν λοιπόν, αλλά ας έχουμε στο μυαλό μας πως δεν αρκούν οι λίγοι μήνες του καλοκαιριού για να εδραιωθεί μια κατάσταση και να έρθουμε σε όσα απειλούν αυτήν την ομαλοποίηση, όπως η πανδημία που είναι ακόμη εδώ. Είναι στην αίθουσα σύνταξης για να μας δώσει τις λεπτομέρειες από την καταγραφή των κρουσμάτων. Σήμερα η συνάδελφος Σίση Τριάντου. Καλησπέρα, Σίση. Καλησπέρα, Γεωργία. Πενταψήφιο και σήμερα. 11.629 τα κρούσματα σε όλη την επικράτεια. Αρκετά υψηλή η αριθμή και για την περιοχή της Πελοποννήσου, που δεν το συνηθίζουμε ειδικά Σαββατοκύριακο και ειδικά μετά από μια περίοδο που σχεδόν μιλούσαμε για διψήφιο αριθμό κρουσμάτων. Μιλάμε τώρα για 171 μολύνσεις στην περιοχή της Κορινθίας, 315 τα κρούσματα στην Αχαΐα, 131 σήμερα στην Μεσσηνία. Η Αργολίδα δίνει 102 νέες μολύνσεις, 85 στην περιοχή της Αρκαδίας, η Ηλία 80 και 71 τα κρούσματα στην περιοχή της Λακωνίας. Να σου πω ότι σήμερα οι επαναλημώξεις που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ είναι 2.197, ένας αριθμός που επίσης θα πρέπει να μας προβληματίζει, σε ένα συνολικό αριθμό ατόμων που έχουν νοσήσει από την αρχή της πανδημίας που ξεπερνά τα 3.700.000. Οι νέοι θάνατοι είναι 26 και πλέον έχουμε ξεπεράσει και τις 30.300 απώλειες από την αρχή της έξαρσης της πανδημίας. Είχαμε και τη 19χρονη που είχε υποκείμενα, δηλαδή σε διακόπτω, αλλά είναι σοβαρό, θα το δούμε και στη συνέχεια, να το επισημαίνουν οι πλέον ειδικοί, γιατί εμείς ένα απλό λειτουργήμα ασκούμε και καταγράφουμε τα γεγονότα. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει έτσι τόσο απλά, δηλαδή, ναι, δεν υπάρχουν βαριές νοσήσεις, δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ωστόσο και καλό είναι να είμαστε λίγο περισσότερο προσεκτικοί. Προβληματίζουν οι αριθμοί που μας αναφέρεις. Για παράδειγμα, της Αρκαδίας κρατάω, μαζί με της Μεσσηνίας, ένας μικρός νομός, δεν ξέρω πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά έχουν έλθει μετά την χαλάρωση των μέτρων, μετά την απουσία της μάσκας από την καθημερινότητά μας, ίσως ένα μέτρο που θα το δούμε πολύ σύντομα μπροστά μας, αναλόγως και την πορεία της πανδημίας. Είναι ανησυχητικά όλα αυτά, έχουν θορυβήσει και τους επιστήμονες που παραμένουν έντονες οι συστάσεις τους για τη χρήση της μάσκας, ιδιαίτερα σε χώρους όπου υπάρχει συγχρονισμός. Και σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και η εικόνα των διασωληνωμένων που σήμερα είναι 98. Από αυτούς να πούμε ότι 39 είναι εμβολιασμένοι είτε μερικώς, οι υπόλοιποι 59 είναι καθόλου εμβολιασμένοι, δεν έχουν προχωρήσει, είναι πλήρως
εμβολιασμένοι έχουν πια κάνει τις τρεις δόσεις τους και περιμένουν την αναμνηστική τους. Αναμνηστική που θα τη δούμε το φθινόπωρο για όλες τις ηλικίες. Ήδη έχουν ανοίξει και οι σχετικές πλατφόρμες για άνω των 30 ετών. Έχουμε την αξιολόγηση 8 νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην Καλαμάτα, στην περιοχή της Μεσσηνίας, στο νοσοκομείο της Καλαμάτας. Εκεί όπου σήμερα έχουμε 20 ασθενείς, συνολικά οι οποίοι νοσηλεύονται στην κλινική COVID. Το τελευταίο 24ωρο είχαμε 6 εισαγωγές και στον αντίποδα έχουν δοθεί 8 εξιτήρια. Μια συνολική εικόνα που σίγουρα θορυβεί. Σίγουρα δεν είναι εικόνα ενός καλοκαιριού που περιμέναμε ότι θα είναι ελεύθερο. Δυστυχώς περνάμε ίσως και σε ένα θερινό κύμα πανδημίας που θα μας πάει πιο νωρίς εκείνη την εικόνα που προέβλεπαν για φθινόπωρο οι ειδικοί. Λίγη περισσότερη προσοχή, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την ατομική, περίφημη αυτή ατομική προστασία στην καθημερινότητά μας και στους τόπους όπου υπάρχει συγχρωτισμός, Γεωργία. Προφανώς μιλάμε για τα αυτονόητα τα οποία έχουν χάσει τη σημασία τους. Το έχουμε δει σε πολλές εκφάνσεις της καθημερινότητας, δυστυχώς το βλέπουμε. Και να έρθουμε εσείς, γιατί αναφέραμε και στην αρχή, για όλο αυτόν τον κίνδυνο. Έχουμε ζήσει πολύ άσχημα καλοκαίρια με τις πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές σήμερα και στην Πελοπόννησο και καμπανάκι για αυτές τις ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες από την πυροσβεστική. Πραγματικά, βρισκόμαστε και σε ένα διήμερο κατά το οποίο η πολιτική προστασία έχει κρούσει καμπανάκι κινδύνου. Είμαστε σε κατηγορία 4, που σημαίνει σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και η περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και της Ηλίας και για την αυριανή ημέρα. Και η Πελοπόννησο συνολικά μπαίνει σε αυτό το κάδρο. Να πούμε ότι σήμερα είχαμε και φωτιές και στην περιοχή της Ηλίας, συγκεκριμένα στο Χάβαρη, εκεί όπου επιχείρησαν νωρίτερα 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 11 οχήματα και 2 μονάδες από αέρος. Είχαμε και υδροφόρες στο Νοτά, οι οποίες συνέδραμαν στην προσπάθεια να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Πιο δύσκολη εικόνα στις πόρτες Αχαΐας. Πραγματικά εκεί ήταν πιο έντονα τα πράγματα. Στο σημείο συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της 130 πυροσβέστες, 4 πεζοπόρα τμήματα, 43 οχήματα. Είναι λίγο πιο δύσκολη εικόνα. Μέσα σε αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε πάρα πολύ έντονα σε όλους τους πολίτες να αποφεύγουν τις οποιασδήποτε εργασίες μπορούν να οδηγήσουν σε μια πυρκαγιά, γιατί συνήθως η φλόγα έρχεται από τα καλάμια που καίνε αυτές τις αγροτικές εργασίες που δυστυχώς είναι στις μέρες μας η αιτία, η πιο συχνή αιτία, αν θέλεις, για πυρκαγιές όπως αυτές. Το είδαμε και το προηγούμενο διάστημα έντονα, είναι αλήθεια. Ναι, και είναι και αγροτοδασικά σημεία αυτά. Νομίζω ότι είναι και αυτό σημαντικό να το αναφέρουμε. Να σου πω ότι σύμφωνα και με την έκτακτη ανακοίνωση και ενημέρωση που είχαν σήμερα από την πυροσβεστική, η εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος έκανε λόγο για 53 δασικές πυρκαγιές, οι οποίες κατεγράφησαν το τελευταίο 24ωρο. Εκλήθησαν να διαχειριστούν 53 δασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να προσέχουμε λιγουλάκι παραπάνω. Και για αύριο παραμένει αυτός ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και για την περιφέρεια Πελοποννήσου. Η Ηλία, Αχαΐα και η Μεσσηνία είναι σε αυτή την εικόνα. Προφανώς στις περιοχές αυτές δεν επιτρέπεται η είσοδος σε εθνικούς δρυμούς και δάση για να προφύγουμε την οποιαδήποτε επικινδυνότητα, τον οποιοδήποτε λόγο, έτσι να προκληθεί, αν θέλει, σε ένα τέτοιο πύρινο μέτωπο. Σύση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εμείς επανερχόμαστε στα της οικονομίας και να μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας, όπου μαζί με την παραλιακή της πόλης τα καταστήματα μπορούν πια και τις Κυριακές να είναι ανοιχτά. Σε αντίθεση με όσα καταγράφονται χρόνια τώρα στα νησιά, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική προς το παρόν και οι επαγγελματίες διαφωνούν με το μέτρο, επιλέγοντας να μην ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Μπορεί πρόσφατα να αποφασιστεί και η δυνατότητα να παραμένουν ανοιχτά και τις Κυριακές, όση ώρα χρειαστεί, τα καταστήματα στο ιστορικό κέντρο της Καλαμάτας. Ωστόσο, οι επαγγελματίες της περιοχής διαφωνούν με το μέτρο, τονίζοντας πως δεν θα το ακολουθήσουν, αφού οι επισκέπτες προτιμούν την παραλία. Όποιος θέλει και μπορεί πλέον, μένει νομίμως ανοιχτά και τις Κυριακές. Όποιος θέλει μπορεί να πάει παραλία. Εγώ, σαν μαγαζί δικό μου, τι θα κάνω, θα μείνω κλειστός. Θα πάω με την οικογένειά μου στην παραλία. Όσες φορές και να με ρωτήσεις, το έχει, γιατί θέλει χρόνο επαγγελματίας, έτσι. Δεν γίνεται να έχεις οικογένεια και να είσαι και τις ανοιχτές εδώ. Και δεν υπάρχει και λόγος, γιατί είναι πάρα πολλά τα έξοδά σου. Τρέχουν όλα και δεν βλέπεις αποτέλεσμα. Άμα ήταν και βοηθούσε οικονομικά να το κάναμε. Δεν νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα να δουλέψουμε. Και μερικές φορές που εγώ, λόγω του ότι κατασκευάζω κάποια πράγματα, κάθομαι μερικές ώρες παραπάνω, δεν υπάρχει άνθρωπος να περνάει από εδώ. Τώρα σε παραλιακές περιοχές, αν ήταν στην παραλία τα μαγαζιά,
μπορεί και να δουλεύανε τις Κυριακές. Τώρα την Κυριακή εδώ πέρα, αν ελάτε και την Κυριακή, δεν υπάρχει ψυχή. Άλλωστε, η συγκεκριμένη περιοχή και σε ό,τι έχει να κάνει με την προβολή αλλά και τις υποδομές δεν μπορεί να ταυτιστεί με όλα όσα καταγράφονται στα νησιά και στις παραλίες αρκετών πόλεων. Πρέπει να έχει υλοποιηθεί εδώ τουλάχιστον μια πενταετία πιο πριν. Είναι λίγο δύσκολο. Π.χ. το Ναύπλιο ήταν πάντα ανοιχτό. Δεν έκλεινε Κυριακές. Το επισκέφθηκα προχθές, ήταν όλα ανοιχτά. Η Καλαμάτα δεν νομίζω ότι θα δουλέψει Κυριακή. Κυριακή ο κόσμος προτιμεί να πάει στην παραλία. Τώρα σε άλλες πόλεις, εφόσον δεν έχει παραλία, ναι, θα κάνει βόλτα στο ιστορικό κέντρο σε άλλες πόλεις. Για την Καλαμάτα νομίζω δεν είναι το μέτρο τι θα πιάσει. Στα νησιά είναι διαφορετικά. Τα νησιά είναι όλο το νησί έχει κίνηση. Εμάς εδώ στο κέντρο δεν έχει κίνηση. Ούτε μεσημέρια, ούτε Κυριακές, ούτε τίποτα. Να είχα κίνηση να καθίσω. Όλοι θα ζητάγαμε από μόνοι μας να μείνουμε ανοιχτοί. Όχι, δεν έχουμε καμία σχέση. Δηλαδή και τώρα, αυτή τη στιγμή, που είναι και καθημερινές, δεν κυκλοφορεί ο κόσμος. Ειδικά το απογεύμα, όταν όλοι στην παραλία το ιστορικό κέντρο έχει νεκρός. Κυριακές ποτέ. Κυριακές ποτέ. Παιδιά, είμαι 25 χρόνια εδώ. Κυριακές ποτέ δεν είχε κόσμο. Ποτέ. Να σας πω κάτι. Καμιά Δευτέρα απόγευμα, καμιά Τετάρτη απόγευμα που είμαστε κλειστά από τον εμπορικό, μπορεί να κάνουν αυτό νόμιμο. Δευτέρα ή Τετάρτη. Προφανώς και δεν μπορούμε να τα τοποθετούμε όλα στο ίδιο καλάθι. Είναι αλήθεια και να μείνουμε στα της αγοράς συνδυαστικά με όσα βλέπαμε νωρίτερα στο φόντο της αυξημένης επισκεψιμότητας. Η κίνηση στα εμπορικά καταστήματα είναι πολύ καλύτερη πια και οι επαγγελματίες αισιοδοξούν πως αυτοί οι μήνες, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνονται, της εξωστρέφειας και της πρόθεσης των επισκεπτών να αγοράσουν, το καλοκαίρι θα κλείσει με θετικό πρόσημο. Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η αγορά της Καλαμάτας χάρη στην αυξημένη επισκεψιμότητα με την αισιοδοξία στους κόλπους των επαγγελματιών, ωστόσο συγκρατημένη δεδομένων των δύσκολων συνθήκων. Η καλοκαιρινή σεζόν για μας είναι μια πολύ καλή σεζόν, εν συγκρίση με το χειμώνα. Θα έρθει και ξένος κόσμος και θα έχουμε δουλίτσα. Είμαι αισιόδοξη. Δόξα τω Θεώ, άρχισαν τα πράγματα και πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Έχει δείξει πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Από το Πάσχα και μετά έχει ανέβει πάρα πολύ η αγορά. Ευελπιστώ το καλοκαίρι να είναι πολύ δυνατό, γιατί έχει ανοίξει ο γάμος, βάφτιση που ήταν 2 χρόνια στον εγκλεισμό, δεν είχαν μείνει πάρα πολύ πίσω. Έχουμε πάρα πολλά θετικά στοιχεία. Και ειδικά τα μυστήρια είναι εκείνα που κινούν την αγορά, με τους επαγγελματίες να αισιοδοξούν. Μπαίνει κόσμο στο μαγαζί, θα κοιτάξουν φορέματα και για γάμους που έχουν πολλούς γάμους και βαφτίσεις φέτος. Και γενικότερα έχει ενδιαφέρον. Εύχομαι και ελπίζω για το καλοκαίρι που ξεκίνησαν πλέον γάμοι, βαφτίσια όλα και κάπως απελευθερώθηκε και όλη η κατάσταση να πάμε πολύ καλά. Σίγουρα είχαν ακυρωθεί πολλοί γάμοι και φέτος γίνονται, δόξα τω Θεώ, πολλές εκδηλώσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε δουλειά για καλοκαίρι πολύ. Και γαμπρί και κουμπάρι και τα πεθερικά όλοι. Ακόμη και έτσι όμως οι καταναλωτές δεν πάβουν σε σχέση με το παρελθόν να είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές τους. Είναι συγκρατημένος ο κόσμος, πάντα κοιτάζουν τις τιμές, μας ρωτάνε και εμείς προσπαθούμε από τη μεριά μας ό,τι καλύτερο να μπορούμε να κάνουμε για τον καταναλωτή. Είναι αυτονόητο ότι κοιτάει ο κόσμος να κοιτάει έτσι ώστε να είναι πιο λειτουργικά τα ρούχα, να τα φοράει και μετά. Δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στο κατάστημά μας. Εντάξει, προσέχω τις τιμές, είναι ελληνικά προϊόντα, κάνω τις εκτόσεις όλο τον χρόνο. Είμαι κοντά στον καταναλωτή και έτσι όσοι δεν αντιμετωπίζουν τόσο πρόβλημα. Δεν ρωτάνε τόσο πολύ την τιμή. Να είναι πιο πολύ καλό το ρούχο θέλουν και να είναι ενθουσιασμένοι με την ποιότητά τους. Προσέχουν να πάρουν κάτι πιο οικονομικό. Βέβαια, ξέρετε πολύ καλά ότι οι τιμές μας είναι πάντα αξεπέραστες. Έχουμε πολύ καλές τιμές και σε κουστούμια και σε παντελόνια, μπλουζάκια και πάντα με την καλύτερη ποιότητα στην αγορά. Να δούμε τι θα συμβεί από Σεπτέμβριο βεβαίως και να σταθούμε σε μια σειρά από ευκαιρίες και προοπτικές που παρά την κρίση και κάθε κρίση είναι πάντα εδώ αν τις αξιοποιήσει κανείς σωστά. Χαρακτηριστική σε αυτήν την κατεύθυνση η προοπτική του αθλητικού τουρισμού που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος με την Καλαμάτα και τη Μεσίνη να ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα που επίκειται με τη δημιουργία του Palette Sport να είναι σε πρώτο πλάνο. Μια μεγάλη διοργάνωση στον χώρο του μπάσκετ διεξήχθη στα γήπεδα της Καλαμάτας και της Μεσίνης και ο λόγος για το Final 8 των Κορασίδων. Ο βασικός στόχος στο πεδίο των υποδομών για τις δύο μεγάλες πόλεις της Μεσσηνίας είναι πλέον η δημιουργία του Palette Sport. Ο Πρωθυπουργός είπε συγκεκριμένα πράγματα, είπε ετοιμάστε προμελέτη με τεχνικό προϋπολογισμό και να πραγματοποιήσουμε μια σύσκεψη για να μπορούμε να το δρομολογήσουμε ώστε να χρηματοδοτηθεί του χρόνου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και εγώ συντάσσομαι στο πλευρό του Δημάρχου Καλαμάτας και θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο, είναι
αναγκαιότητα ένα παλεντεσπόρ, ένα κλειστό γυμναστήριο στην πόλη της Καλαμάτας. Για τις δύο περιοχές, στο πεδίο των αθλητικών υποδομών υπάρχουν θετικές εξελίξεις. Όπως τόνισε ο Δήμος Καλαμάτας, μπροστά μπαίνει και το κλειστό προπονητήριο. Την Παρασκευή που πέρασε, ολοκληρώθηκε η στατική μελέτη και η τεχνική μελέτη. Το κλειστό προπονητήριο που θα φτιαχτεί στο στάδιο της παραλίας. Το νέο κλειστό προπονητήριο, 1.300.000, είναι πλέον έτοιμο. Θα το προκηρύξουμε τις επόμενες μέρες. Έχουμε ολοκληρώσει διαδικασίες. Κάθε δυνατή ροή χρηματοδότηση εκμεταλλεύεται και ο Δήμος Μεσίνης για να μπουν μπροστά σημαντικές αθλητικές παρεμβάσεις. Είναι η επέκταση, η αναβάθμιση των γηπέδων τέννις στο χώρο του Αγίου Νικολάου, όπου έχουμε 3 γήπεδα τέννις, δημιουργούνται άλλα 2 γήπεδα τέννις. Ταυτόχρονα αναβαθμίζεται και το ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ μέσω από αυτή τη διαδικασία, από αυτή τη χρηματοδότηση. Αναβαθμίζεται και το γήπεδο μπάσκετ που υπάρχει σε αυτή την περιοχή, σε αυτόν τον αθλητικό χώρο. Σε αυτόν τον αθλητικό χώρο, όπως είδατε, πριν λίγες μέρες τοποθετήθηκε εξέδρα. Μία εξέδρα 145 θέσεων στον Άγιο Νικόλαο Μεσίνης και άλλη μία αντίστοιχη στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Βαλιέρας. Έχουν εκπονηθεί μελέτες, παραλαμβάνουμε αυτή την εβδομάδα για κατασκευή αποδητηρίων ποδοσφαίρου και τέννις. Πολύ σημαντική παρέμβαση. Πέρα από τις βασικές αθλητικές υποδομές σε γήπεδα και στάδια, παρεμβάσεις εξελίσσονται και στα σχολεία. Υλοποιείται ένα έργο αναβάθμισης και μετατροπής του σε ένα σύγχρονο γήπεδο 7x7 πλαστικό τάπητα τελευταίας γενιάς στο πρώτο γυμνάσιο Μεσίνης. Είναι μια χρηματοδότηση από την ΚΔΥΠ. Έχει γίνει, οι μελέτες έγιναν από την ΚΔΥΠ, η χρηματοδότηση από την ΚΔΥΠ δημοπρατήθηκε, υπάρχει ανάδοχος και ήδη εδώ και 10 μέρες έχει ξεκινήσει και δουλεύει. Επίσης, έχουμε προχωρήσει την μελέτη και είμαστε σε συνεργασία με την περιφέρεια. Περιμένω τις επόμενες μέρες να γίνει η αντίστοιχη προγραμματική σύμβαση, η οποία θα βελτιώσει το χώρο κάτω από τις εξέδρες του Δημοτικού Σταδίου. Σημαντικές εξελίξεις, μεγάλες προοπτικές και να δούμε τώρα κάτι διαφορετικό που μας απασχολεί έντονα όλα αυτά τα χρόνια και όπως φαίνεται θα συνεχίσει. Τα λέγαμε νωρίτερα με τη Σύζη την Τριάντου, ο λόγος για τον κορονοϊό προφανώς που είναι ακόμη εδώ, με τους ειδικούς να υφιστούν σε όλους μας την προσοχή. Τρεις εβδομάδες μετά την κατάργηση της υποχρέωσης για χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους, οι επιπτώσεις στους επιδημιολογικούς δείκτες έχουν αρχίσει να φαίνονται. Παράλληλα, οι μεγάλες αντοχές και η μεταδοτικότητα των υποπαραλλαγών της μετάλλαξης όμικρον 4 και 5 φέρνουν μια ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων. Έχουμε μια ραγδαία αύξηση τις τελευταίες μέρες, η οποία αποδίδεται στην παρουσία των υποπαραλλαγών της όμικρον, δηλαδή την όμικρον 4 και την όμικρον 5. Οι οποίες είναι μεταδοτικότερες από τις αρχικές όμικρον 1 όμικρον 2. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να θυμηθούμε είναι να προστατευτούμε, ειδικά οι ηλικίες άνω των 60. Ευπαθείς ομάδες, άνθρωποι με χρόνια νοσήματα, θα πρέπει να επαναφέρουν τη χρήση της μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και σε χώρους συνωστισμού, για να μπορέσουν να προστατευτούν από την νόσο. Σαφώς όμως η επιστήμη είναι καλύτερα προετοιμασμένη φέτος από την προηγούμενη χρονιά. Υπάρχουν τα αντιϊκά φάρμακα, τα οποία όταν χορηγηθούν με συγκεκριμένες ενδείξεις από τους θεράποντες γιατρούς, προστατεύουν από τη σοβαρή νόσηση. Όπως επίσης από τη σοβαρή νόσηση προστατεύεται και ο άνθρωπος ο οποίος έχει εμβολιαστεί ή έχει περάσει την νόσο COVID. Οι ειδικοί εφιστούν πολύ μεγάλη προσοχή προς τους πολίτες, καθώς έχει αυξηθεί και ο ρυθμός των ασθενών με long COVID, ενώ μέχρι στιγμής, όπως τονίζουν, δεν έχουμε πιέσει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πραγματικά όμως πρέπει κανείς να προσέξει, γιατί νόσος COVID αφήνει σε ένα μικρό ποσοστό, αλλά αφήνει υπολείμματα ουσιαστικά μιας χρόνιας κόπωσης, η long COVID, η λεγόμενη long COVID. Επομένως, δεν θα πρέπει κανείς να μπει στη λογική ότι δεν δίνω σημασία, ασχολήσω, δεν είναι αυτή η λογική. Η λογική αυτή οδηγεί αυτή τη στιγμή στον υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι με long COVID στη χώρα μας. Ο όμικρον φαίνεται ότι διαφεύγει από την ανοσία που δίνουν τα εμβόλια ή από η φυσική νόσηση, αλλά παρόλα αυτά φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλήγουν στο νοσοκομείο. Δεν έχουμε πίεση ακόμα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αυτό είναι ευχάριστο. Προσδοκούμε όμως ένα ήρεμο καλοκαίρι, γι' αυτό και πρέπει αυτές τις μέρες να προσέχουμε, γιατί το υλικό φορτίο στην κοινότητα φαίνεται ότι κυκλοφορεί, οπότε
πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Πολύ προσοχή λοιπόν και από τον υγειονομικό κίνδυνο σε ένα πολύ διαφορετικό που αφορά στην εκδήλωση πυρκαγιών που κάθε καλοκαίρι ταλαιπωρεί ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Μας είπε και η Σύση Τριάντου τι συνέβη σήμερα στην Πελοπόννησο. Αυτές τις ημέρες γενικότερα ο κίνδυνος βάσει των συνθήκων και των θερμοκρασιών είναι πολύ αυξημένος, με τον Δήμο Καλαμάτας να απευθύνει έκκληση και να δρομολογεί εξελίξεις σε ό,τι αφορά στα εγκατελειμμένα οικόπεδα. Να καθαριστούν τα οικόπεδα που δημιουργούν κινδύνους πυρκαγιάς αλλά και αιστείες άλλων προβλημάτων, καλεί τους ιδιοκτήτες ο Δήμος Καλαμάτας. Έχοντας ένα αρχείο με ιδιωτικά ακαθάριστα οικόπεδα, εμπλουτίζοντας το καθημερινά με νέα μέσα από τη συνεχή επικοινωνία με τους συνδημότες μας, έχει ενημερώσει όλους τους ιδιοκτήτες τηλεφωνικά, με τους ιδιοκτήτες που έχουμε στοιχεία επικοινωνίας τηλεφωνικά. Σε αυτούς, οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν συμμορφωθεί. Σε αυτούς που δεν έχουμε στοιχεία επικοινωνίας τηλεφωνικά ή σε αυτούς που δεν έχουν συμμορφωθεί, έχουμε ξεκινήσει και έχουμε στείλει επιστολές, οι οποίοι οι ιδιοκτήτες εντός δεκαημέρου πρέπει να συμμορφωθούν και να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους. Στους ιδιοκτήτες έχει ήδη σταλεί ενημερωτική επιστολή. Και αν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο δεν έχουν καθαρίσει τα περιφραγμένα οικόπεδα, ενημερώνεται η πυροσβεστική υπηρεσία, δίδεται εισαγγελική άδεια και επεμβαίνει ο Δήμος, ο οποίος χρεώνει τη σχετική δαπάνη σε καθέναν ιδιοκτήτη και το σχετικό πρόστιμο. Όπως γνωρίζετε, φέτος έχει αλλάξει η πυροσβεστική διάταξη. Έχουμε νέα πυροσβεστική διάταξη, στην οποία σε περίπτωση που το οικόπεδο είναι απερίφραχτο, μπαίνει ο Δήμος αυταπάγγελτα, το καθαρίζει και χρεώνει τον ιδιοκτήτη τόσο το κόστος καθαρισμού όσο και πρόστιμο. Σε περίπτωση που είναι περιφραγμένο, ενημερώνουμε την πυροσβεστική και ύστερα με την άδεια του εισαγγελέα μπαίνουμε και το καθαρίζουμε και ισχύει όπως και στην προηγούμενη περίπτωση. Προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή λοιπόν, και να δούμε κάτι που προβληματίζει έντονα τον τελευταίο καιρό, με τα κρούσματα πολλά σε όλη την Ελλάδα όπως και στην Πελοπόννησο. Ο λόγος για τις ηλεκτρονικές απάτες που εξελίσσονται σε μάστιγα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται οι αρχές τον τελευταίο και πλέον χρόνο εξαιτίας των ολοένα και αυξανόμενων διαδικτυακών απατών που στη διάρκεια της πανδημίας και ιδίως κατά τους τελευταίους μήνες έχουν μετατραπεί σε λερναία ύδρα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρείται μία αύξηση στις τηλεφωνικές απάτες. Πολίτες και επιχειρηματίες του νομού δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις από επιτίδιους οι οποίοι παραθέτουν ψευδή γεγονότα ως αληθή και προσπαθούν να αποκομίσουν παράνομο περιουσιακό όφελος, είτε με αφορμή επιστροφή χρημάτων από τη ΔΕΗ, είτε τώρα με την διαδικασία που έχει εκκινήσει και αφορά την απόσυρση των ηλεκτρικών συσκευών, είτε για την χορήγηση δανείων με χαμηλό επιτόκιο. Προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες να τους παραδώσουν προσωπικά στοιχεία και κωδικούς από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, τους πολίτες και τους επιχειρηματίες, να μην παραδίδουν σε κανέναν οποιοδήποτε προσωπικό τους στοιχείο ή κωδικούς από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ενδεικτικό της έξαρσης που παρατηρείται είναι το γεγονός ότι η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καθημερινά δέχεται πληθώρα καταγγελιών που αφορούν σε 4 κατηγορίες απατών, οι οποίες γνωρίζουν μεγάλη άνθηση και καθημερινά πέφτουν στα δίχτυα των απαταιώνων, ανυποψίαστοι πολίτες όλων των ηλικιών. Με τίποτα δεν δίνουμε τηλεφωνικά το PIN ή άλλους κωδικούς τους οποίους έχουμε. Σε καμία περίπτωση. Όλα αυτά στηρίζονται στον τρόπο που θα ζητηθεί αυτό το PIN. Και μην πείθετε ότι ξέρει τηλεφωνώ από την τράπεζα ή τον Ιταλό. Ποτέ η τράπεζα δεν ζητάει το PIN. Κανένας δεν ζητάει το PIN. Άρα το να δώσουμε το PIN ή τον κωδικό μας είναι εκτός της θεσμοθετημένης διαδικασίας, ώστε να αποφύγουμε αυτές τις απάτες. Συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό έγκλημα που δείχνει να έχει αναβαθμιστεί κατά την περίοδο 2021-2022 διακρίνεται για απάτες μέσω τραπεζών, επενδυτικές απάτες, απάτες μέσα από πλατφόρμες και δια του τηλεφώνου και απάτες δια της μεθόδου της πυραμίδας. Ζητάμε την προσοχή των επαγγελματιών και γενικά των πολιτών, γιατί και να μην είναι πάρα πολύ ευκολόπιστοι, ειδικά τώρα που έχουν βγει διάφορα προγράμματα όσον αφορά για το ρεύμα, επιστροφή χρημάτων για το ρεύμα ή να κάνουν αίτηση για τα κλιματιστικά και για τα ψυγεία που είναι οι επιστροφές. Αν και οι καταγγελίες στην ελληνική αστυνομία πλησιάζουν τον τριψήφιο για την ώρα αριθμό, τα θύματα τους φέρονται να ανέρχονται σε χιλιάδες. Αυτά και από την Ηλία, και να μείνουμε στον νομό και ειδικότερα στον πύργο, που σε τροχιά υλοποίησης μπαίνουν μια σειρά από σημαντικά έργα.
Πρόκειται για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Με το συνολικό ποσό των 4.386.000 ευρώ χρηματοδοτεί το Δημοσπύργο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, με την ένταξη 2 ακόμη φιλόδοξων έργων που θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών. 2 έργα τα οποία έχουν μελετηθεί, υπάρχουν μελέτες, εκπονήθηκαν τα τελευταία χρόνια από τις υπηρεσίες μας και εδώ οφείλουμε να πούμε συγχαρητήρια στους υπηρεσιακούς παράγοντες, γι' αυτό και είναι εδώ. Το ένα είναι έργο της ΔΕΙΑ, της Δημοτικής Εταιρείας Ιδρύσης Αποχέτευσης Πύργου. Έχει να κάνει με τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε συνολικά σαν Δήμος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης μέσω των ΑΠΕ, ανανέωσεων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά. Αφορά χρηματοδότηση ενός έργου ύψους κοντά 1,6 εκατομμυρίων ευρώ που έχει σχέση με το κόστος λειτουργίας του βιολογικού, δηλαδή την ενέργεια που ο βιολογικός χρειάζεται για να δουλέψει, δηλαδή αυτά που πληρώνουν οι πολίτες, τα τέλη καθαριότητας, γενικώς στους λογαριασμούς τους. Είναι μια πολύ σοβαρή επένδυση, έχει μελέτη, είχε υποβληθεί ο φάκελος επαρκής. Ένα άλλο έργο προϋπολογισμού 2,8 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο αφορά την ανατολική πλευρά της πόλης, είναι αναπλάσεις στην ανατολική πλευρά και ήταν ένα στοίχημα για τη στήριξη της ανατολικής πλευράς της πόλης. Και αυτό έχει 100% ωριμότητα, μελέτες που εκπονήθηκαν επί θητείας δικιάς μας και νομίζω θα αλλάξει σημαντικά την εικόνα της ανατολικής πλευράς. Πολύ σημαντικό έργο για τους δημότες και τη βιωσιμότητα της ΔΕΙΑΠ χαρακτήρισε τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η κυρία Τζανέτου, καθώς όπως σημείωσε η ΔΕΙΑΠ εξασφαλίζει οικονομικό όφελος της τάξεως των 200.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό για τους συμπολίτες μας, αλλά και προπάντων για την καλύτερη βιώσιμη ανάπτυξη της ΔΕΙΑΠ. Μιλάμε λοιπόν για ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του 1.600.000 ευρώ που αφορά το βιολογικό μας, στο χώρο του βιολογικού, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκό. Ευελπιστούμε ότι αυτό θα, η ΔΕΙΑ Πύργου θα έχει εξοικονόμηση ενέργειας χρηματικά γύρω στα 150 έως 200.000 ευρώ το χρόνο. Στη βόλτα μας στον κόσμο, στη Βόρεια Μακεδονία πραγματοποιήθηκε διαδήλωση κατά της πρότασης συμβιβασμού μεταξύ Σκοπίων και Σόφιας. Εν τω μεταξύ έχουμε και τις είδαμε αυτές τις εικόνες να προβληματίζουν αυτές τις απίστευτες πλημμύρες στην Αυστραλία και φυσικά να μεταφερθούμε και μέχρι το μέτωπο του πολέμου που εξακολουθεί να μένεται στην Ουκρανία. Σημαίες της Τσετσενίας και της Ρωσίας κυματίζουν πλέον στο Λουγκάνσκ. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Λίσιτσανσκ βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Ο Ραμζάν Καντήροφ, επικεφαλής των Τσετσένων, ανακοίνωσε το Σάββατο πως η Ουκρανική πόλη καταλήφθηκε. Η πόλη είναι υπό τον πλήρη έλεγχό μας. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη επιχείρηση εκαθάρισης. Ωστόσο, ο Ουκρανικός στρατός απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς και υποστηρίζει πως οι σφοδρές μάχες συνεχίζονται. Εκπρόσωπος της Ουκρανικής Εθνοφρουράς δήλωσε πως η πόλη δεν έχει περικυκλωθεί και παραμένει υπό τον έλεγχο του Ουκρανικού στρατού. Εν τω μεταξύ, Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις έδωσαν στη δημοσιότητα πλάνα από έκρηξη σε αποθήκες του ρωσικού στρατού στην Ανατολική Ουκρανία. Ωστόσο, η ακριβής τοποθεσία και η ημερομηνία δεν προσδιορίστηκαν. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται πως κατέστρεψε 5 Ουκρανικές θέσεις διοίκησης στην περιοχή του Ντονμπάς και στην περιοχή του Μικολάιβ με όπλα υψηλής ακρίβειας. Οι εκρήξεις αυτές έρχονται μία ημέρα μετά το χτύπημα σε πολυκατοικία στην Οδυσσό, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 21 άνθρωποι και να τραυματιστούν δεκάδες. Χιλιάδες πολίτες του Σίδνεϊ εκλήθησαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, καθώς η περιφέρεια της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις και υπάρχει κίνδυνος πλημμυρών. Οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και έχουν εκδοθεί τουλάχιστον 18 εντολές εκένωσης, κυρίως στο δυτικό Σίδνεϊ. Στο νοτιοδυτικό προάστιο Κάμπτεν έχουν διασωθεί 29 άνθρωποι και έχουν γίνει 1.400 κλήσεις για βοήθεια σε 24 ώρες.
Δεκάδες χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν έξω από κυβερνητικά κτίρια στα Σκόπια, διαμαρτυρώμενοι για τη γαλλική πρόταση επίλυσης της πολυετούς διαμάχης μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Βουλγαρίας. Οι διαδηλωτές καλούν την κυβέρνηση να παραιτηθεί λόγω της αντιπαράθεσης με τη Σόφια. Ο καθένας σε αυτόν τον κόσμο έχει το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης. Οπότε και ο λαός της Βόρειας Μακεδονίας έχει το δικαίωμα αυτό, να αποφασίζει για την δική του ταυτότητα. Η Βόρεια Μακεδονία είναι υποψήφια για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 17 χρόνια. Ωστόσο, η Βουλγαρία χρησιμοποιεί την ισχύ της ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να την εμποδίσει. Η διαμάχη καθυστερεί επίσης την πρόοδο της Αλβανίας, καθώς το μπλοκ αντιμετωπίζει τις δύο χώρες ως πακέτο. Μια σπουδαία μπασκετική διοργάνωση αναπτυξιακού χαρακτήρα ολοκληρώθηκε με επιτυχία στην περιοχή μας. Ο λόγος για την διοργάνωση του 33ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος με τη συμμετοχή των 8 καλύτερων ομάδων της χώρας, την οποία ανέλαβαν από κοινού οι Δήμοι Καλαμάτας και Μεσίνη σε συνεργασία με την ΕΟ και την ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ. Φετινός πρωταθλητής αναδέχθηκε ο Παναθηναϊκός. Έστω και στη δεύτερη βολή. Συν 5 ο Παναθηναϊκός, μείον 5 ο Παναθλητικός. Φεύγει μπροστά η Παντώτη. Η Κοφινά για τρεις με step back, κόβεται από τη Φραγκούλη. Η Ζιάκα, η Σπέτζου, πανηγυρίζουν στον Παναθηναϊκό, έξαλλα πανηγύρια. Ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδας για τη φετινή σεζόν. Κατακτάει το 33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων, ο ΠΑΠ. Ο Παναθηναϊκός σήκωσε την κούπα του πρωταθλητή Ελλάδος στις Κορασίδες μετά την νίκη του επί του Παναθλητικού Σικαιών με 55-50 στον μεγάλο τελικό του 33ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος που διεξήχθη στη Μεσίνη. Σε μια μεγάλη μπασκετική γιορτή που συνδιοργάνωσαν οι Δήμοι Καλαμάτας και Μεσίνης. Φραγκούλη, Μπάτσιο, κόβει η Φαντοπούλου, έκανε βήματα η Φαντοπούλου. Βιάστηκε. Να ελιχθεί μέσα στο ζωγραφιστό. 51-43. Το παιχνίδι έχει πολύ δρόμο. 2-37 για το τέλος. Για να δούμε. Η Παντώτη με την Φελούρη. Το πιο ενδιαφέρον ίσως δίδυμο σε άμυνα επίθεση στο παιχνίδι. Με πολύ δυνατές μονομαχίες οι δυο τους σήμερα. Πρώτη σκόρερ της διοργάνωσης αναδέχθηκε η αθλήτρια Ναταλία Αρσενιάδου των Εσπερίδων, MVP η Αγγελική Ζιάκα του Παναθηναϊκού, η οποία μαζί με τη Σφωτεινή Σύρπα του Παναθλητικού, Σοφία Γιαπιτζόγλου του Ανδρογέα, Ναταλία Αρσενιάδου των Εσπερίδων, Βασιλική Σιουμουρέκη του Ολυμπιακού Βόλου, συγκαταλέγονται στην κορυφαία πεντάδα του τουρνουά. Την απονομή πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Ένωσης Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Κεντρικής και Νότιας Πελοποννήσου, Σταύρος Κουκάκης. Στην δεύτερη θέση του τουρνουά κατετάγει ο Παναθλητικός Σικαιών, ενώ την τρίτη κατέλαβαν οι Εσπερίδες Καλυθέας, με την εκπρόσωπο της ΕΚΑΣΚΕΝΟΠ, Άμιλα Αρκαδίας, να καταλαμβάνει την 7η θέση της Γενικής Κατάστασης. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς με εγγύηση, δυνατότητα εγκατάστασης, ολοκληρωμένο σέρβις και μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών. Γεννήτριες ανοιχτού και κλειστού τύπου, ντίζελ και βενζίνης, με δυνατότητα εγκατάστασης, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση. Όλων των ειδών τα μηχανήματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς,
με εγγύηση και σέρβις και φυσικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των ειδών με εγγύηση και σέρβις. Μάθετε περισσότερα στο 2310 703 536 ή στο www.genitries.gr. Σπούργοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους εμάς, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.